Φίλοι μου, καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαζεύουμε άγρια σπαράγγια. Πού φυτρώνουν και πώς θα τα γνωρίζουμε. Η αναγνώριση της είναι πολύ εύκολη. Όπως βλέπετε, ελάτε κοντά, είναι σαν θάμνος αγκαθωτός. Μοιάζει πολύ με το κέντρο το αγκάθι του. Τρυπάει το ίδιο και ίδιο χρώμα. Το σπαράγγι δεν ξεχωρίζεται πολύ εύκολα. Τι κάνουμε, μαζεύουμε τα βλαστάρια, αυτά που πετάνε, τα καινούρια, τις κορυφές. Εδώ πέρα, μέσα στο θάμνο που υπάρχει παλιό, είναι παλιό σπαράγγι, αυτό έχει γίνει έτσι, υπάρχουν τα καινούρια που φυτρώνουν, ορίστε, εδώ πέρα. Οι κορυφές αυτές είναι τα σπαράγγια μας. Είναι πολύ τρυφερές και τις κόβουμε εκεί ακριβώς που σπάνε. Όχι παρακάτω, γιατί ξυλεύει όσο μεγαλώνει. Λίγο τσιμπάνε, δεν χρειάζεται φόβο, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Εκεί που σπάει, τάκ, το κόβουμε. Βλέπετε. Σε ένα τέτοιο θάμνο θα δούμε πολλά συνήθως, αν δεν είναι μαζεμένα και έχουν βγει. Ψάχνουμε μέσα και τα βρίσκουμε. Θα δείξω μετά πως αυτά είναι σε μικρή μορφή. Είναι μικρά ακόμα. Από κάτω. Κάποια ψηλώνουν πολύ και βγαίνουν πάνω. Θα τα δούμε σε λίγο, στη συνέχεια. Που έχει σπαράγγια, υπάρχει ένα άλλο φυτό. Αυτό εδώ πέρα που μοιάζει με το σπαράγγι, στην κορυφή, αλλά δεν είναι σπαράγγι. Είναι λίγο μια αμβρονιά. Πολύ νόστιμο και αυτό, όπως το σπαράγγι. Και αυτό το ίδιο κόβεται. Στην κορυφή παίρνουμε και είναι πεντανόστιμο. Τη μαγειρεύουμε σαν σαλάτα με λιμονάκι και λαδάκι. Με ομελέτα, έχει διάφορες συνταγές. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε πως βγαίνουν τα σπαράγγια. Κορυφές γυρνάνε. Αυτά μετά από λίγες μέρες θα ξυλέψουν. Σηκώνονται, θα γίνουν ψηλά και θα γίνουν κάπως έτσι όπως αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Και θα γίνουν μετά θαμνάκια, αυτά τα μικρά. Η εποχή που τα συλλέγουμε είναι μετά τις πρώτες εποχές του Μαρτίου. Μάρτιο και Απρίλιο. Αναλόγως βέβαια και στις περιοχές που είμαστε. Αν είναι νότια Ελλάδα, είναι λίγο και νωρίτερα. Μπορούμε να το πούμε και τέλος Φεβρουαρίου, αν είναι τόσο καιρός. Αλλιώς, εμείς που είμαστε Βόρεια Ελλάδα, από μέσα Μαρτίου και μετά συνήθως προς τέλη Μαρτίου, ορίστε εδώ πέρα, βλέπετε πως βγαίνουν. Είναι αγαπημένο φυτό για τα εγωπρόβατα, που υπάρχουν εγωπρόβατα, αλλά και για άλλα ζώα. Γιατί είναι πλούσιο σε βιταμίνες και πολλά άλλα. Η γνωστοιχεία είναι φοβερό, είναι πολύ καλό καθαρτικό για τα νεφρά, διουρητικό πάρα πολύ. Το συναντάμε στις άκρες των δρόμων, στις άκρες των δασών, αλλά και σε μέσα σε δάση, όπως μπορούν και σε πευκοδάση. Εμείς συνήθως το μαζεύουμε σε δάση με σέντυπλα που έχει. Κάπου εδώ πέρα προηγουμένως ένα-δυο σπαράγγια, τώρα τα χάσα. Είναι μικρά και πολλές φορές, άτο, μπερδεύεσαι και το χάνεις. Έχει. Λοιπόν, θα σας δείξω και καμία αμβρονιά, αν βρούμε ακόμα καμία, για να δείτε πως είναι μεγάλη, πως μεγαλώνει. Εδώ έχει ακόμα ένα, είναι εξαραμένο, το μαζεύουμε. Συνεχίζουμε. Συναντήσαμε αμβρονές. Βλέπετε πως είναι. Αυτό είναι σε νεαρή μορφή και εδώ πέρα βλέπετε πως είναι όταν ξεραίνεται. Πλήγεται γύρω γύρω στα δέντρα. Αμβρονιά. Όπου έχει σπαράγγια έχει αμβρονές. Είναι φοβερές. Είναι φοβερές. Όπως σπαράγγια. Εδώ έχει ένα σπαραγγιάκι. Βλέπετε τις διαφορές τώρα, κοιτάξτε εδώ πέρα. Η αμβρονιά με το σπαράγγι και στο χρώμα αλλάζει και στην κορυφή. Φαίνεται αυτό σαν σποριασμένο, ενώ το σπαράγγι δείχνει σαν κλειστό. Ψάχνουμε μέσα, είπαμε, να εδώ πέρα κι άλλο θα δούμε. Σπαραγγάκι. Εδώ, τώρα πώς τα αποθηκεύουμε, πού εκεί μέσα έχει. Κοιτάξτε και ένα εκεί μέσα, ένα άλλο μεγάλο πάλι. Πώς τα αποθηκεύουμε, το τι κάνουμε. Άμα βρούμε πολλά,
θα βάλετε νερό βραστό, θα τα ζεματίσετε ένα λεπτό και μετά στις σακούλες τροφίμων θα τα κάνετε μερίδες, αν βρείτε πολλά θα τα βάλετε όπως είστε κατάψυξη, θα στραγγίσουν ποτά λίγο και μετά στην κατάψυξη. Όταν να τα βγάλετε να τα φάτε ή να τα μαγειρέψετε, να τα κάνετε, δεν θα τα... Αν θέλετε πάρα να τα κάνετε σαλάτα, τι θα κάνετε, δεν θα τα ξεπαγώσετε, θα χαλάσουν. Θα τα βάλεις στο τηγάνι με λίγο λαδάκι και θα τα ξεπαγώσεις ως εκεί πέρα, θα σαν τσιγάρισμα θα τα κάνετε. Ή αν θέλετε με αυγά, θα συνεχίσετε μετά με αυγά. Αλλιώς τα βγάζετε λίγο μόλις ξεπαγώσει το τηγάνι και είναι σαν μια φρέσκα. Ωραία. Αυτά είχαμε να πούμε για τα ωραία μας σπαράγγια και τις αμφρονές. Εύχομαι καλή συλλογή σε όλους. Είναι η εποχή τους τώρα. Ευκαιρία να μαζέψουμε μια πολύ ωραία υπερτροφή, φυσική, χωρίς φάρμακα, για να κάνουμε και μια, θα έλεγα, αποτοξίνωση στο οργανισμό μας. Καλή συνέχεια σε όλους.